Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και καλή εβδομάδα σε όλους. Συνεχίζονται έργα στη Νέα Φιλαδέλφεια με καλουπόματα όπως βλέπουμε εδώ για το τυχείο, το οποίο θα είναι το τελευταίο εσωτερικό τυχείο που θα στηρίζει την κάλυψη της υπογειοποίησης όσον αφορά στη Φοκόν. Εδώ τα καλυπόματα συνεχίζονται. Όπως είπαμε, θα γίνει ενιαία λογικά η σκηροδέτηση σε όλο αυτό το κομμάτι, μέχρι και την κολόνα αυτήν εδώ κάτω. Στο κτίριο προχωράνε γρήγορα οι εργασίες. Έχει γίνει σοβάτισμα στο μεγαλύτερο το κομμάτι του. Βλέπετε και εσείς, έχουν μείνει χαμηλά στον πρώτο όροφο τα τυχεία που δεν έχουν σοβατιστεί ακόμα. Βλέπουμε όλο το κτίριο πώς έχει σοβατιστεί και μπροστά αλλά και στα πλάγια, και εδώ κάτω το περνάνε με μάρμαρο. Εδώ βλέπουμε το τυχείο που έχει σκηνοδετηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκαλουπώνεται για να σκηνοδετηθεί το διπλανό που είδαμε στην αρχή του βίντεο, και βλέπουμε και από αυτή την πλευρά του κτιρίου των μουσείων ότι έχουν σοβατιστεί τα τυχεία εξωτερικά. Πάμε να δούμε και το τυχείο το οποίο συγκεντρωνόταν την προηγούμενη εβδομάδα, έχει και αυτό σκηροδετηθεί και έχει ολοκληρωθεί. Εδώ όπου θα φτάνει και η κάλυψη, είναι στο σημείο που θα φτάνει και η κάλυψη. Προχωράμε λίγο πιο... πάμε δυτικά. Δυτικά βλέπουμε στο πρώτο κομμάτι που έχουν φτιάξει της κεντρικής πύλης, ας πούμε, της πλευράς. Βλέπουμε εδώ το μάστορα, περνάει άλλο ένα χέρι στόκο σε κάποια σημεία. Και στο άλλο κομμάτι, το οποίο κατασκευάστηκε αργότερα, έχουν τοποθετηθεί όλες οι γυψοσανίδες και έχουμε το κλείσιμο των ενώσεων. Μισό λεπτό, από εδώ καλύτερα το βλέπουμε, έχουν κλείνει τις ενώσεις με μπετόν, υλικό μπετό. Βλέπετε κάτω το έχουν περάσει. Και πάμε πιο πάνω. Τελικά σήμερα ολοκληρώσανε την τοποθέτηση όλων των φαγητών. Δεν τελειώσαν την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. Και σήμερα τοποθετούν το τελευταίο κομμάτι και έχει μείνει το νότιο-ανατολικό κομμάτι που είναι γύρω στους 3 με 4 σφαγγίτες.
όρια έχουν τοποθετηθεί αρκετά έταλμπον. Μένουν αρκετά ακόμα. Να πούμε ότι τελικά μάλλον αυτά προορίζονται όλα για αυτό το κομμάτι εδώ πάνω. Αυτό δεν είναι τελικά, μάλλον δεν θα τοποθετηθούν πάνω από τα γραφεία της ΠΑΕ. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Μάλλον όλα προορίζονται για αυτό το κομμάτι. Και αργότερα θα δούμε και τα υπόλοιπα. Εδώ ο Μάστορας τοποθετούν σωλήνα υδροροή. Και βλέπω και εργασίες εσωτερικά. Πάμε να δούμε λίγο πιο καλύτερα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν τα τυχεία στα γραφεία της ΠΑΕ. Εδώ βλέπετε γίνεται διπλή σειρά τούβλων με μόνωση στη μέση. Αυτό το μπλε είναι μονωτικό υλικό. Βλέπετε όλο αυτό το τυχείο. Αυτή είναι η πρώτη σειρά τούβλων και έχει ξεκινήσει και η δεύτερη εδώ. Εδώ τοποθετείται, δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη σειρά των τούβλων. Βλέπουμε εδώ να τοποθετούν την πρώτη σειρά. Ουσιαστικά το πάνε αρκετά γρήγορα. Δηλαδή βλέπουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η πρώτη σειρά τούβλων και έχει ξεκινήσει να τοποθετείται η μόνωση και η δεύτερη σειρά. Οπότε καλά πάει. Και προχωράμε. Ήρθαμε ανατολικά που ο δρόμος συνεχίζει και σκάβεται. Εδώ η σφύρα έχει σταματήσει, πριν δούλευε κανονικά με το σπάσιμο κάποιων πασαλοπήξων πάνω-πάνω, και εδώ η μπουλντόζα όπου φορτώνει τα φορτηγά. Έχουν φύγει ήδη δύο, δεν πρόλαβα να τα τραβήξω πριν, και τώρα φορτώνεται αυτό. Βλέπετε απέναντι τις πασαλοπήξεις έχουν σπάσει πάνω-πάνω. Ακριβώς δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Δεν κάθαμε περισσότερες... να είναι πιο χαμηλά το τυχείο. Πάμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Βλέπουμε και από εδώ την μπουλντόζα η οποία φορτώνει τα φορτηγά, ταυτόχρονα σκάβει κιόλα, όσο δεν υπάρχει κάποιο φορτηγό. Είμαστε σε βάθος αυτή τη στιγμή γύρω στα 2 με 3 μέτρα. Γύρω στα 3 μέτρα που να είναι. Ίσως λίγο λιγότερο. Πάμε να δούμε και το γήπεδο.
βρισκόμαστε ανατολικά του γηπέδου που γίνονται κάποιες εσωτερικές εργασίες. Από εδώ δεν μπορούμε να τις δούμε. Βρίσκονται στα... Το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι εδώ ο μάστορας, ο οποίος περνάει χέρι στόκο σε κάποια από τα πτυχία εξωτερικά. Και εσωτερικά γίνονται εργασίες στις σουίτες και καθώς και στο πανοραμικό, όχι το πανοραμικό, το εστιατόριο των VIP. Πάμε και πιο πάνω. Λίγο πιο βόρεια βλέπουμε κάποιες καινούργιες τζαμαρίες. Αυτή είναι χωρίς πλαίσιο. Πριν μεταφέρανε μία προς τα κάτω, προς νοτιοανατολικά, δηλαδή εκεί που θα βρίσκεται το εστιατόριο των VIP. Εδώ υπάρχουν κάποια πλαίσια αλουμινίου, δεν ξέρω πού ακριβώς θα τοποθετηθούν. Ίσως είναι για κάποιους γυψοσανίδες, δεν ξέρω. Και αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο εσωτερικά. Εδώ να πούμε ότι βγάλανε και τις σίδερο σκαλωσιές και αυτά. Χαιρετώ. Παίρνουμε όλη κάρτα φιλάθλου και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Μόνο ΑΕΚ.